Αλλάζουμε θέμα τώρα γιατί ο κύριο Παυλίδη, ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υπουργό, όπω είχε προβλέψει ο Αντένα και με σειρά αποκαλύψεων είχε φέρει στην επιφάνεια στοιχεία, απειλεί να φέρει πρόορε εκλογέ. Τη Δευτέρα το βράδυ θα γίνει ψηφοφορία στη Βουλή μετά από τι καταγγελίε του Φώτη Μανούση και την έρευνα τη δικαιοσύνη για να συσταθεί. Εξεταστική Επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, δήλωσε ότι συμφωνεί με αυτό το ενδεχόμενο. Πράσινο φω έδωσε η κυβέρνηση για σύσταση προανακριτική επιτροπή στην υπόθεση του Αριστοτέλη Παυλίδη, καλώντα του βουλευτέ τη να ψηφίσουν κατά συνείδηση, ενώ ταυτόχρονα ασκούνται και πιέσει τον πρώην Υπουργό να παραιτηθεί από βουλευτή σε περίπτωση που τη Δευτέρα το βράδυ υπερψηφιστεί από τη Βουλή Πα, Πα, η παραπομπή. Εγώ θα σου πω Τρία, ναι, τρία πράγματα. <laughs> Ποια είναι τα σχέδια, οι συμφωνίε στο παρασκήνιο και οι αποφάσει. Με βάση λοιπόν αυτά. Η Νέα Δημοκρατία λέει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ναι στην προανακριτική Τον παραπέμπει λοιπόν. Άρα βέβαια η παραπομπή τη Δευτέρα βάδια, το βράδυ. Και με μεγάλη πλειοψηφία. Θα το δείτε Δευτέρα το βράδυ. Δεύτερον, έχει γίνει κουβέντα στο παρασκήνιο και προεξοφλούν, αυτή τη λέξη σου χρησιμοποιώ, ότι θα έχουμε παρέτηση Παυλίδη ή Δευτέρα το βράδυ ή τι επόμενε μέρε. Το οποίο είναι περίεργο γιατί μέχρι τώρα ο κύριο Παυλίδη, αφήνοντα είναι η αλήθεια το τελευταίο διήμερο και κάποια παράθυρα, έστω και ούτε καν παράθυρα, λέει εγώ δεν παρετούμε. Έτσι. Όμω, προεξοφλούν λες ότι... παρέτηση βεβαίω ή το βράδυ Δευτέρα στις επόμενες μέρες. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο, δεν στείνονται τον Ιούνιο διπλές Άρα. κάλπες με αφορμή αυτό το θέμα.